Συνδημότησες και συνδημότες, απευθύνουμε σε όλους και σε όλες, με αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητας. Οι στιγμές είναι δύσκολες και κρίσιμες. Όπως όλος ο κόσμος, έτσι και η πατρίδα μας δοκιμάζεται από μια τρομερή πανδημία. Για μας, για τη Δημοτική Αρχή της Κομωτινής, εσείς είστε η έννοια μας. Είμαστε όρθιοι στις επάλξεις. Έχουμε ήδη πάρει μια σειρά από μέτρα για να προφυλάξουμε τη δημόσια υγεία. Υπακούοντας πιστά στις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, απολυμάναμε και συνεχίζουμε να απολυμαίνουμε όλα τα σχολικά και δημοτικά κτίρια. Κλείσαμε αμέσως όλες τις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές μας δομές. Ακυρώσαμε τη διεξαγωγή λαϊκών αγορών στην επικράτεια του Δήμου μας. Αναβάλαμε όλες τις εκδηλώσεις μας. Σφραγίσαμε όλες τις παιδικές χαρές. Καθιερώσαμε την ηλεκτρονική και κατόπιν ραντεβού εξυπηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες του Δήμου μας. Η κοινωνική μας υπηρεσία φροντίζει τους ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά συμπολίτες μας. Συνδημότησες και συνδημότες, όλοι μαζί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να γίνουμε εμείς οι ίδιοι η ασπίδα ενάντια στο θανατηφόρο ιό. Υπακούουμε με συνέπεια τις οδηγίες του κράτους. Προφυλάσσουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους γύρους μας με την υπεύθυνη στάση μας. Δεν βγαίνουμε από το σπίτι μας παρά μόνο για τις απολύτως αναγκαίες αγορές. Αποφεύγουμε να παραμείνουμε σε μέρη με πολύ κόσμο. Δεν μετακινούμαστε έξω από την πόλη μας. Δεν επισκεπτόμαστε τους ηλικιωμένους και τα άτομα με προβλήματα υγείας. Δεν πηγαίνουμε σε κλειστούς χώρους που δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες υγιεινής. Δεν μαζευόμαστε πολλοί άνθρωποι σε μικρούς χώρους. Τηρούμε πιστά και σχολαστικά τους κανόνες δημόσιας και ατομικής υγιεινής. Προσέχουμε όλοι μας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Με την υπεύθυνη στάση μας πρέπει να σταματήσουμε την καταστροφική και θανατηφόρα πορεία του ιού. Κομωτινές και κομωτινέοι, είμαι ο Δήμαρχός σας, ο άνθρωπος που τιμήσατε με την εμπιστοσύνη σας. Σας διαβεβαιώνω ότι σύσσωμη η Δημοτική Αρχή είναι και θα παραμείνει όρθια στις επάλξεις. Έτοιμοι να σας νοιαζόμαστε και να φροντίζουμε για σας και τη δημόσια υγεία. Σας παρακαλώ από τα βάθη της καρδιάς μου να μείνετε σπίτι σας, να εμπιστευτείτε το κράτος και τη Δημοτική σας Αρχή και να μας ακούσετε. Γιατί όταν περάσει η μπόρα θέλουμε να κοιτάξουμε γύρω μας, να μετρηθούμε και να είμαστε όλοι εκεί, γεροί και δυνατοί, νέοι και ηλικιωμένοι, υγιείς και ευπαθείς. Γιατί χωρίς ο ανθρώπος μας τίποτα δεν έχει αξία. Ούτε οι αρχές, ούτε οι πόλεις. Συνδημότησες και συνδημότες μου, άνθρωποι της καρδιάς μου, μείνετε όλοι στα σπίτια σας. Έχετε μας εμπιστοσύνη. Θα τα καταφέρουμε αντάμα, με αισιοδοξία και συνέπεια. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι τέλους. Εσείς να παραμείνετε στα σπίτια σας. Για να έχει νόημα και σκοπό η εγρήγορση όλων μας.